Λοιπόν, ο πληθυσμός προχωράει, ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού στην τρίτη δόση του εμβολιασμού. Κάποιοι βέβαια δεν έχουν μπει στη διαδικασία καν να εμβολιαστούν. Όμως υπάρχει μια αλλαγή στην άποψη αυτή, γι' αυτό και γίνεται μια προσπάθεια αυτές τις μέρες. Ναι, να σας πω ότι και εγώ έκανα χθες την τρίτη δόση του εμβολίου. Όπως βλέπετε, δόξα τω Θεώ, είμαι καλά σήμερα και έχουμε τα δυνατά σου να μιλούμε. Θεωρώ δηλαδή ότι είναι κάτι το οποίο, αν μη τι άλλο, πρέπει όλοι να το δούμε με τη σοβαρότητα που πρέπει. Η διαδικασία του εμβολιασμού είναι κάτι το οποίο μπήκε στη ζωή μας. Είτε θέλουμε να το αποδεχτούμε είτε όχι, είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ πιθανό και σύμφωνα και με τις εκτιμήσεις των επιστημόνων και των ειδικών, είναι κάτι το οποίο θα μείνει στη ζωή μας για τις επόμενες πολύ πιθανόν δεκαετίες. Δημιουργεί κατευθείαν την αίσθηση της ασφάλειας. Δημιουργεί την αίσθηση της δυνατότητας ότι μπορείς να κυκλοφορείς, να κοινωνικοποιείσαι, να συμμετέχεις σε διαδικασίες χωρίς τους περιορισμούς. Να πω ότι χθες στο εμβολιαστικό κέντρο υπήρχε αρθρώα προσέλευση, υπήρχε πολλοί κόσμος, οι οποίοι δεν κάνανε μόνο την τρίτη δόση, αλλά ήταν και η πρώτη δόση του εμβολιασμού. Και μάλιστα είχαμε και ένα αίτημα από ένα τοπικό διαμέρισμα για τη δυνατότητα να μεταβεί στη συγκεκριμένη περιοχή κινητή μονάδα εμβολιασμού. Υπάρχουν περίπου 18 άτομα από ό,τι μας είπαν. Έγινε συνεννόηση με το νοσοκομείο Σοφίας και να σας πω ότι την Τρίτη την ερχόμενη θα μεταβεί στο συγκεκριμένο τοπικό διαμέρισμα γιατρός, ώστε να εμβολιαστούν άλλοι 18 ελλημμότες. Θεωρώ δηλαδή ότι σιγά σιγά ο κόσμος αντιλαμβάνεται την αναγκαιότητα της διαδικασίας του εμβολιασμού. Βλέπετε ότι είναι καθημερινά τραγικά τα νούμερα που ακούμε, δηλαδή ξεπεράσαμε τους 100 νεκρούς την ημέρα. Είναι ένα ασύλληπτο νούμερο, δηλαδή θεωρώ ότι έχουμε συνηθίσει σε κάποια νούμερα, δυστυχώς, αλλά αν αντιληφθεί κανείς τη σοβαρότητα της κατάστασης, καταλαβαίνετε ότι με τους ρυθμούς αυτούς χάνεται μια μικρή κωμόπολη το μήνα. Είναι δηλαδή απίστευτο αυτό που συμβαίνει και θεωρώ αν μη τι άλλο δεν έπρεπε καν να μπαίνουμε σε διαδικασία ανάλυσης κάποιων ζητημάτων ή κάποιων δεδομένων όταν υπάρχουν αριθμοί οι οποίοι είναι αμήλικτοι και οι οποίοι δηλώνουν απώλεια ανθρώπινων ζώων. Να πούμε ότι στην περιοχή τη δικιά μας φαίνεται ότι η κατάσταση όπως σας είπα είναι καλύτερη, τουλάχιστον την παρούσα περίοδο. Δεν πρέπει να εφησυχάζομαι. Έχουμε τα αποτελέσματα των εργαστηριακών ελέγχων από την ανάλυση των λιμάτων της περιοχής. Έχουν ελαχιστοποιηθεί σχεδόν, μπορώ να πω, την τελευταία εβδομάδα σε σχέση με τις προηγούμενες μέρες που είχαμε έτσι μια έξαρση σε κάποιες ομάδες νεαρής ηλικίας, οι οποίες ευτυχώς, δόξα τω Θεώ, δεν είχαν έτσι δεν ήταν δύσκολα περιστατικά, διότι περισσότερο ήταν εμβολιασμένοι και αντιμετωπίσανε τον κορονοϊό, ας πούμε, όσο γίνεται καλύτερα στο σπίτι τους νοσηλευόμενοι. Έρχονται γιορτές, το έχουμε ξαναπεί και άλλη φορά. Ας δώσουμε το δικαίωμα και στον εαυτό μας και στους γύρω μας να μπορέσουμε τουλάχιστον να χαρούμε τις μέρες των γιορτών. Το έχουμε ανάγκη όλοι μας. Το έχει ανάγκη η κοινωνία. Θεωρώ λοιπόν ότι αν μη τι άλλο είναι στο χέρι μας, όλο στο χέρι μας, να κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε, το αυτονόητο δηλαδή, ώστε να μπορούμε να κυκλοφορούμε ελεύθεροι.